Τώρα μεταφερόμαστε σε άλλο προϊόν, κύριε Υπουργέ, και συγκεκριμένα στην ελαιοπαραγωγή. Και όχι μόνο στη Θεσσαλία που αναφέρεται η ερώτηση, συγκεκριμένα αφορά την ακαρπία λόγω του παγετού το Μάρτιο και Απρίλιο, που σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Τεμπών. Και παράλληλα έπληξε ο παγετός αυτός την ίδια περίοδο και περιοχές στη Μαγνησία από τα Λεχόνια ως το νότιο Πύλιο. Βέβαια και άλλες περιοχές στη Θεσσαλία. Μάλιστα, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, δηλαδή, οι ελαιοπαραγωγοί, αυτό συνέβη, δηλαδή, ο παγετός και η καταστροφή έγινε σε μια περίοδο που η εισοδιά αναμένονταν να είναι ικανοποιητική, η γνωστή Βεντέμα. Λοιπόν, να σημειώσουμε εδώ, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι αντίστοιχο ερώτημα είχαμε καταθέσει και το Σεπτέμβριο, που αφορούσε άλλες περιοχές της χώρας μας για τα ίδια προβλήματα της ακαρπίας εξαιτίας φυσικών φαινομένων, συγκεκριμένα στις 16 Ιανουαρίου. Είχαμε καταθέσει ερώτηση ως κοινοβουλευτική ομάδα, εννοώ. Λοιπόν, ούτε γραπτή απάντηση δεν πήραμε. Γι' αυτό επανερχόμαστε και με αφορμή τα ζητήματα των ελαιοπαραγωγών στη Θεσσαλία, αλλά αυτό αφορά προφανώς όλους τους ελαιοπαραγωγούς ανεξάρτητα το αίτιο, δηλαδή αν ήταν παγετός ή ήταν η ζέστη, ας πούμε, στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Συνεπώς, τα ερωτήματα προς τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, είναι τι θα γίνει με τις αντικειμενικές καταγραφές των ζημιών στην ελαιοπαραγωγή από το πρόβλημα της ακαρπίας, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, των μικρομεσαίων ελαιοπαραγωγών, και επιμένουμε σε αυτό στο 100%, γιατί σας άκουσα στη δευτερολογία της προηγούμενης ερώτησης, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αποζημιώνονται στο συνολικό, να το πω έτσι, με βάση τη συνολική απώλεια του εισοδήματός τους από την απώλεια του προϊόντος τους. Πληρώνονται ένα 50-60%. Τόσα πληρώνει ο ΕΛΓΑ. Αυτά είναι τα ασφάλιστρα, αυτό έτσι λειτουργεί ο ΕΛΓΑ. Από τη στιγμή που το κράτος έχει αφήσει, έχει απεμπλακεί από τη χρηματοδότηση, όπως ίσχυε παλιότερα, του ΕΛΓΑ, και τα έχει φορτώσει όλα στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, και μάλιστα τους επιβάλλει και αυτού του τύπου τις αποζημιώσεις που δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το απολεσθέν εισόδημα από τις διάφορες καταστροφές που σημειώνονται. Δεύτερον, για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, παραμένει πάγιο το αίτημα να αλλάξει ο αναχρονιστικός αυτός κανονισμός. Παράλληλα, να εξασφαλιστούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για το ελαιόλαδο, που να καλύπτουν φυσικά το κόστος της παραγωγής, για να μπορέσουν να ζήσουν και οι αγρότες. Πώς θα γίνει? Και το τελευταίο, να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια. Πρόταση. Εργαλεία. Αφορολόγητο πετρέλαιο. Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%. Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών. Όχι μόνο των ελαιοπαραγωγών, αλλά και των μήλο παραγωγών που συζητήσαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Όλων των αγροτών. Και του οργανωμένου αγροτικού κινήματος. Αυτά διεκδικούν οι αγρότες για να μπορούν να παραμείνουν στα χωράφια τους, στη γη τους, να καλλιεργήσουν, να μπορέσουν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Διαφορετικά τους οδηγείτε διαχρονικά και με την πολιτική σας και εσείς ως κυβέρνηση στο ξεκλήρισμα. Να δώσω ορισμένα στοιχεία που έχουμε από τον ΕΛΓΑ, ο οποίος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, ειδικά για τις ελαιοκαλλιέργειες. Όπως προκύπτει από τις επισημάνσεις του αρμόδιου καταστήματος του ΕΛΓΑ Λάρισας, διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο, κυρίως βέβαια στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας και λιγότερο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας και Μαγνησίας. Για τις εν λόγω ζημιές υποβάλλονται αιτήσεις από τους παραγωγούς, έχουν ξεκινήσει από τις 8 Νοεμβρίου και είναι σε εξέλιξη μέχρι στις 22 Νοεμβρίου, και ως τώρα έχουν υποβληθεί 1.850 αιτήσεις στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας. Και εφόσον τελικά συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που απορρέουν από τον κανονισμό κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, δύναται να προταθεί η ένταξή τους σε πρόγραμμα. Επιπλέον, να δώσω ορισμένα στοιχεία, γιατί το θέσατε και πριν, σε σχέση με τους παραγωγούς και το κόστος παραγωγής, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, που για μας κάνει πάρα πολλά, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε από την
σχέση μας και από τον τρόπο με τον οποίο μας υποδέχονται οι παραγωγοί και οι αγρότες. Με έμπρακτα λοιπόν, η κυβέρνηση στηρίζει τον πρωτογενή κλάδο σε κάθε περίσταση, λαμβάνοντας μια σειρά από μέτρα. Πρώτον, νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ' επάγγελμα αγρότες με συντελεστές που ξεκινούν από το 9% αντί για το 22%. Δεύτερον, μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων από το 28% που ήταν και ίσχυε με την προηγούμενη κυβέρνηση στο 22%. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Αναστολή πληρωμής της φοράς αλληλεγγύης. Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων. Μείωση φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων. Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτιδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος. Με την πλειοψηφία των απαραίτητων εφοδίων και πρώτων υλών της γεωργικής παραγωγής να παραμένει στο 13%, οι ζωοτροφές που προορίζονται για τη ζωική παραγωγή υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6%, ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι σε ισχύ. Εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο για το 2022 για πρώτη φορά από το 2016 για τους παραγωγούς που μετέχουν σε ομάδες παραγωγών στο πρόγραμμα συμβολιακής γεωργίας σε συνεργατικά σχήματα και για τους νέους αγρότες. Στο συγκεκριμένο μέτρο θα ωφεληθούν περίπου 200.000 αγρότες. Πάνω 25.000, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, νέοι αγρότες, περίπου 170.000 αγρότες μέλη ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και περίπου 25.000 αγρότες μέλη της συμβολιακής γεωργίας. Η ενίσχυση που δόθηκε συνολικά στον αγροτικό κόσμο της χώρας φτάνει τα 204 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. 164 εκατομμύρια έχουν δοθεί ως σήμερα και επιπλέον άλλα 40 εκατομμύρια θα χορηγηθούν στο τέλος του έτους σε διάφορες κατηγορίες παραγωγών και πληγέντες τομείς του κλάδου. Και σε αυτά τα 204 εκατομμύρια προσθέστε παρακαλώ και 258 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν δοθεί μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών στους αγρότες και στους παραγωγούς. Για μας, αν αθροίσετε όλα αυτά τα χρήματα, φτάνουμε στο μισό δισεκατομμύριο. Είναι λεφτά τα οποία πήγαν στους παραγωγούς. Γι' αυτό εγώ σας είπα ότι μας υποδέχονται και μας μιλούν και γιατί ξέρουν οι αγρότες ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά έμπρακτα τους στηρίζει και το καταλαβαίνουν στους λογαριασμούς τους με τα χρήματα τα οποία μπαίνουν εκεί μέσα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ακούσαμε τώρα μια χαρά εξαγγελίες από τον Υπουργό στα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής, ανάπτυξης, όπως θέλει, ή αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Μέχρι και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις ακούσαμε. Ελαιοπαραγωγή, συγκεκριμένα. Και σας είπα το εξής, το έχετε δίκη στην ερώτηση. Τι ζητάνε οι ελαιοπαραγωγοί λόγω της ακαρπίας και της μείωσης του εισοδήματός τους από τη μειωμένη παραγωγή ελιάς κατ' επέκταση ελαιολάδου, τη στήριξη στο εισόδημά τους, το απολεσθέν εισόδημα. Τι κάνατε, το αναφέρουμε στην ερώτηση, να την ξαναδιαβάσουμε πάλι. Λέμε και το λέμε ξεκάθαρα, δεν κρυβόμαστε, δώσατε λέει 30 ευρώ αναστρέμα για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ναι ή όχι? Ναι. Προφανώς αυτό είναι το στοιχείο. Αλλά στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι άλλοι λοιπόν τι θα γίνουνε που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, γιατί έχουν ένα εισόδημα που ξεπερνάει από άλλες δραστηριότητες ή άλλη εργασία, το οποίο ξεπερνάει το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος, άρα δεν λογίζονται ως αγρότες. Σας είπα και στην προηγούμενη ερώτηση. Είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού αυτή η ελαιοπαραγωγή εν προκειμένου? Και εδώ η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να έρχονται οι υπουργοί εδώ, επαναλαμβάνω, να μας εξαγγέλουν το τι κάνανε, τα εκατομμύρια που πετάνε από εδώ και από εκεί. Και την ίδια ώρα, για πάτε δείτε τους ελαιοπαραγωγούς, πάτε στους μυλοπαραγωγούς στην Αγιά, πείτε τα αυτά, να σας πούνε με τι βάσανο μπαίνουν στο χωράκι τους, με τι χρέη που τους κυνηγάνε από παντού.
Και όχι μόνο τα άμεσα που σχετίζονται με την παραγωγική τους διαδικασία, έχουν να αντιμετωπίσουν παράλληλα και μια φοροεπιδρομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που ακολουθεί, στα εισοδήματά τους από την άγρια φορολογία και το χαράτσομά τους. Όχι ως αγρότες λόγω επαγγέλματος, αλλά ως οικογενειάρχες, ως σπίτια. Ζητήματα που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία μας, όλος ο ελληνικός λαός φυσικά. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα να στηριχτούν και οι ελαιοπαραγωγοί. Βάζουν μια σειρά από αιτήματα, σας είπα και πριν. Θα πάρθει πλέον η απόφαση, σας τα είπαν και στην Κέρκυρα τις προάλλες, που πήγατε να διαφημίσετε την ΚΑΠ και δεν βγάλετε τσιμουδιά για την τιμή του ελαιόλαδου. Και οι αγρότες, και όχι μόνο στην ελαιοπαραγωγή και στο ελαιόλαδο, αλλά σε όλα τα προϊόντα και στα μήλα, λοιπόν, βρίσκονται συνεχώς κάτω από τα νύχια των αρπακτικών μεγαλεμπόρων, διαφόρων μεσαζόντων και πάει λέγοντας. Ποια είναι η εγγύηση του κράτους απέναντι στο εισόδημα, εγγυημένο εισόδημα του αγρότη, για να μπορεί να ζήσει, το επαναλαμβάνω, δεύτερη και τρίτη φορά, να μπορεί να ζήσει, να μείνει στον τόπο του και να παράξει. Λέτε για το πετρέλαιο, σας είπα και πριν, είπατε 180, εγώ είπα 200.000 ότι θα το δώσετε. Δηλαδή σε ποιους πάλι, στους μη κατακύριο, στους κατακύριο επάγγελμα αγρότες, σε αυτούς που είναι στους συνεταιρισμούς και πάει λέγοντας. Οι άλλες 200.000 και δεν το βάζουμε αντιπαραθετικά, γιατί εσείς αυτή την κατεύθυνση υπηρετείτε. Προσπαθείτε να εφαρμόσετε το νόμο αυτό του Διέρε και Βασίλευε. Και να βάλετε τους αγρότες να συγκρούνται μεταξύ τους γιατί για 50 εκατομμύρια. Αυτό σας το είπα και στην προηγούμενη ερώτηση. Για 50 εκατομμύρια ψίχουλα ακόμη και για το πετρέλαιο. Την ίδια ώρα που κάθε χρόνο δίνεται, σας είπα και είναι γραμμένο και στην προηγούμενη ερώτηση, 370 εκατομμύρια για αφορολόγητο για μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο σε κλινικάρχες, επιχειρηματίες και εφοπλιστές. Και να σας πω και το άλλο. Το 2015 που ήταν και τα αγροεφόδια είχαν χαμηλότερες τιμές όλου. Αυτό που λέμε κόστος παραγωγής ήταν πολύ λιγότερο, το πετρέλαιο δεν είχε τέτοια τιμή. Και οι αγρότες παίρνουν 185 εκατομμύρια. Και τώρα τους πετάτε ένα ψίχουλο 50 εκατομμύρια. Και επαναλαμβάνω και πάλι, ο Πρωθυπουργός στη Λάρισα το 19 πριν τις εκλογές είχε δεσμευτεί. Αυτή η δέσμευση είναι αυτά τα ψίχουλα. Ας βγάλουν τα συμπεράσματα οι αγρότες, ας καθορίσουν τη στάση τους και να ξέρετε ότι το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθούν μεγάλοι αγώνες από τους αγρότες. Η οργή και η αγανάκτησή τους, εμείς τους λέμε ότι θα πρέπει να μετατραπούν σε οργανωμένο αγώνα απέναντι και ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.